Μία απίστευτη είδηση έρχεται, κυρίες και κύριοι, από τη Σουηδία. Η Σουηδία, λοιπόν, θα είναι η πρώτη χώρα που θα βάλει το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μικροτσιπ, το οποίο θα τοποθετείται υποδόρια στο χέρι και τα δεδομένα θα ανιχνεύονται από smartphone. Το τσιπάκι έχει μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού και ήδη 6.000 Σουηδοί έχουν προχωρήσει στην εμφύτευση. Το θέμα αυτό με τα τσιπάκια, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται ευρύτερα, όπως θα δούμε και στο σημερινό θέμα, έσκασε μία μέρα πριν φύγω για ολιγοήμερες διακοπές, οπότε δεν πρόλαβα να το κάνω τη στιγμή που έγινε. Βέβαια στο κανάλι έχουμε ασχοληθεί κάνοντας 2-3 βίντεο πάνω στο θέμα, τα οποία μάλιστα, ενώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πει ότι το είχα πει από τότε, όμως έτυχε και είχαμε ασχοληθεί με το θέμα κάνοντας 2-3 βίντεο το 2020 και το 2021, τα οποία θα βάλω να δείτε όσοι δεν τα έχετε δει ακόμα. Και τα βίντεο μάλιστα αυτά είχαν δεχτεί και αρκετή κριτική από ανθρώπους που δεν πίστευαν ότι σιγά σιγά ίσως και να προχωρήσουμε σε ευρεία χρήση αυτών των τσιπ. Πριν λίγες μέρες λοιπόν έσκασε η είδηση ότι στη Σουηδία ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή της είδησης, πάνω από 6.000 άνθρωποι, εμφύτευσαν ένα τσιπ το οποίο το χρησιμοποιούν για ευκολία προκειμένου να μην δείχνουν καν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τα στοιχεία της ταυτότητάς τους ή προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν με ευκολία για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή ή αγαθό. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δει ή διαβάσει ήδη για το θέμα. Όμως μείνετε μαζί μου και δείτε και αυτό το βίντεο, αφού θα δούμε κάποιες πληροφορίες και μία σύνδεση που ακόμα μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς και η οποία μπορεί στο μέλλον να γίνει αφορμή ώστε αυτό το τσιπ να χρησιμοποιείται ίσως και υποχρεωτικά, θα δείξει, ποιος ξέρει, ευρύτερα σε πολύ περισσότερο κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πάμε λοιπόν να δούμε κάποια άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, τι συνέβη τελικά στη Σουηδία, για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το τσιπ, αλλά και τι θα συμβεί και πώς ίσως συσχετιστεί αυτή η λειτουργία προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι μόνιμα για πολλά περισσότερα πράγματα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού για το οποίο χρησιμοποιείται τώρα. Μην ξεχάσω, όσοι δεν είστε συνδρομητές και σας ενδιαφέρει το περιεχόμενο του καναλιού, το ανεξήγητο, το παράξενο ή η εναλλακτική αναζήτηση, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια του καναλιού που είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα και να επισκέπτεστε το Wind.gr γιατί εκεί ανεβαίνουν συχνά πυκνά άρθρα τα οποία δεν γίνονται βίντεο και υπάρχουν μόνο στο Wind.gr. Στον τίτλο βλέπουμε ότι τελικά εμβόλιο και τσιπάκι πάνε μαζί, τι έγινε στη Σουηδία. Η πιο πρόσφατη τάση στη Σουηδία είναι η λειτουργία τσιπ με το πιστοποιητικό εμβολίου κατά του ιού αναχείρας. Δεν αναπαράγω τις λέξεις κλειδιά γιατί το YouTube μπορεί και να μου ρίξει το κανάλι, αφού ξέρουμε ότι υπάρχει ελευθερία λόγου, ειδικότερα στις μέρες μας. Πάμε παρακάτω. Η Afton Blandet πήρε συνέντευξη από δύο άντρες που υποβλήθηκαν στη διαδικασία και για να μην βρεθούν τίποτα, λέει, οι ευρεξεταστές του διαδικτύου που θα το βγάλουν fake news, αξίζει να αναφερθεί πως η εφημερίδα αυτή είναι μια σουηδική καθημερινή εφημερίδα στη Στοκχόλμη και είναι μια από τις μεγαλύτερες καθημερινές εφημερίδες. Να πω στο σημείο αυτό ότι θα έχω όλα τα άρθρα κάτω στην περιγραφή για να πάτε να τα διαβάσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και επίσης κόσμια, χωρίς να προσβάλλουμε ο ένας στις απόψεις του άλλου, μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στα σχόλια κάτω από το βίντεο, αν σας προβληματίζει ή αν θεωρείτε ότι είναι μια τάση η οποία δεν θα επικρατήσει και πως όταν τελειώσει όλο αυτό θα εξαφανιστεί και το βιοτσίπ αυτό. Στις ειδήσεις λοιπόν της εφημερίδας αναφέρθηκε ότι η αύξηση καταγράφηκε στο ποσοστό των ατόμων που είχαν τοποθετήσει μικροτσίπ στα χέρια τους λόγω του αιτήματος για πιστοποιητικά εμβολιασμού σε εκδηλώσεις με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από την 1η Δεκεμβρίου. Η ερευνήτρια ψηφιακών πολιτισμών Μουα Πέτερσεν δήλωσε ότι 6.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής ένα τέτοιο τσιπάκι στα χέρια τους. Η Πέτερσεν επεσήμανε ότι οι χρήστες τσιπ δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους διαβατήρια εμβολίων, κλειδιά, ταυτότητες, ακόμη και εισιτήρια τρένου χάρη στην τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων RFID. Την ίδια νομίζω τεχνολογία που έχουν και οι πιστωτικές μας κάρτες αυτή τη στιγμή. Σημειώνοντας ότι αυτή η κατάσταση είχε μεγάλη αντίδραση από τον έξω κόσμο, η Πέτερσεν τόνισε ότι παρά την αντίδραση οι Σουηδοί έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Πάμε σε ένα άλλο άρθρο του Γκαζέτα που λέει ότι στη Σουηδία το πιστοποιητικό εμβολιασμού το περνάνε στο χέρι με τσιπ. Όπως επισημαίνει, λέει το άρθρο το γαλλικό δίκτυο France 24, η προηγμένη τεχνολογία κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη εν μέσω πανδημίας, καθώς περνάνε το χέρι τους από τις συσκευές
που τους σκανάρουν και όχι το κινητό στο οποίο θα είχαν μέσα το πιστοποιητικό. Έτσι, από τα μέσα Δεκεμβρίου, η Σουηδία έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για να αντιμετωπίσει το κύμα κτλ. Και αρκετοί πολίτες έσπευσαν να εφυτεύσουν στο χέρι τους ένα μικροτσίπ, το οποίο κατασκεύασε η σουηδική εταιρεία Epicenter. Το μικροτσίπ που είναι στο μέγεθος ενός κοκκουριζιού, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναδείξει αυτά όταν βγήκαν, και τότε που το δείξαμε το είχαν εμφυτεύσει μόνο οι υπάλληλοι της εταιρείας. Δείτε και αυτά τα βίντεο γιατί αξίζει. Ξέρω ότι καταντάει κουραστικό να ασχολείσαι 3-4 φορές με ένα ίδιο θέμα, αλλά καθώς προχωράει το ζήτημα και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι το βάζουν, δεν είναι δυνατόν να μην ξανακάνουμε ένα τέτοιο βίντεο για να το επισημάνουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στις εμφυτεύσεις. Το μικροτσίπ οπότε τοποθετείται υποδόρια με μια σύρυγα και μπορεί να διαβαστεί από smartphone, ενώ η εταιρεία εξετάζει την ευρεία εφαρμογή του ακόμη και για ανέπαφες επαφές με πιστοτική κάρτα. Θα μπορεί πλέον όποιος το έχει να κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει με την ταυτότητά του, ένα οποιοδήποτε πιστοποιητικό, την πιστοτική του κάρτα κτλ. Οπότε το πάνε για μαζική κατανάλωση. Το άρθρο αναφέρει μάλιστα πως σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας ξεμείνει από μπαταρία, με το μικροτσίπ λύνεται το πρόβλημα. Χρησιμοποιούμε, ακούστε τι λέει, αυτή την τεχνολογία σήμερα, του χρόνου θα τη χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής startup. Συνεχίζοντας πως τα εφυτεύματα είναι μια τεχνολογία που μπορεί να έχει πολλών ειδών εφαρμογές και αποτελεί τώρα μια πολύ βολική λύση, αλίμονο, ώστε να έχουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πάντοτε διαθέσιμα πάνω μας. Κάτι που μας λέει ότι ίσως και το σκανάρισμα να μην φύγει ποτέ, ακόμη και αν φύγει η πανδημία. Αν κάποιος όμως λέει που το τοποθέτησε στο χέρι θέλει να το αφαιρέσει, αυτό γίνεται εύκολα. Τώρα πάμε σε αυτή τη σύνδεση που λέγαμε, αφού εδώ και λίγες μέρες εδώ στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει η είδηση πως η εφαρμογή που περιέχει μέσα το πιστοποιητικό θα συνδυάζεται πλέον και με την ψηφιακή ταυτότητα, αφού ο χρήστης πλέον θα μπορεί να μην βγάζει την ταυτότητά του από το πορτοφόλι για να ταυτοποιήσει κατά το σκανάρισμα ότι είναι ο ίδιος που έχει το πιστοποιητικό, αλλά θα μπορεί πλέον με την εφαρμογή να δείχνει και την ψηφιακή ταυτότητα. Και όπως αναφέρουν τα άρθρα, αυτή η ψηφιακή ταυτότητα με τα καλά της και τα κακά της ήρθε για να μείνει, ίσως και για πάντα. Στην αρχή θα είναι μέσω σύνδεσης με το πιστοποιητικό και μετά θα μείνει μόνιμη. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι δεν θα προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία με το μικροτσίπ ώστε να ενσωματώνονται όλες πλέον αυτές οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα σε ένα μικρό τσιπάκι όπου κανείς δεν θα χρειάζεται να έχει ούτε έγγραφα φυσικά, ούτε smartphone, ούτε τίποτα, αλλά μόνο την παλάμη του χεριού του για να σκανάρετε, αφού ίσως πλέον το σκανάρισμα να είναι υποχρεωτικό παντού από εδώ και στο εξής. Προφανώς το Sky είναι από τα πρώτα μέσα που κυκλοφόρησε την είδηση που λέει ότι σε λειτουργία η χρήση της ψηφιακής ταυτότητας και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα έχει ως στόχο να περιοριστεί η συμφόρηση από τον έλεγχο πιστοποιητικών στις εισόδους, καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας κτλ. Και πρόκειται για το πρώτο βήμα για την ψηφιοποίηση των αστυνομικών ταυτοτήτων. Λέει ότι τέθηκε από χτες σε λειτουργία, δεν θα το διαβάσω όλο, γιατί δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας περισσότερο, απλά είδαμε το zoom και πώς όλο αυτό, όλη η ψηφιοποίηση, αλλά και γενικότερα το να έχουμε λιγότερα πράγματα στην κατοχή μας, ώστε να ταυτοποιήσουμε τον εαυτό μας και ίσως η μελλοντική αναγκαιότητα, όπως θα την αποκαλέσουν, να βάλουμε ένα μικροτσίπ προκειμένου να γίνονται όλα ακαριαία και πιο εύκολα, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός, ίσως είναι οι αφορμές για να κάνουν περισσότερο κόσμο να πιστεί να εμφυτεύσει αυτό το τσιπάκι, που ποιος ξέρει αν θα εδραιωθεί ή όχι. Η δική μου άποψη είναι ότι μάλλον από ό,τι βλέπουμε θα πάνε να το εδραιώσουν, αν και πιστεύω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αντιδράσεις όπως ήδη υπάρχουν από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Σουηδή λέει είναι ερωτευμένη με αυτή τη τεχνολογία και είναι πολύ μπροστά σαν πολιτισμός, ας πούμε, οπότε ίσως και οι υπόλοιποι κάποια στιγμή να ακολουθήσουν. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε για αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, πάντα κόσμια και σεβόμενοι ο ένας στις απόψεις του άλλου, να είστε όλοι καλά και ό,τι προκύψει εδώ είμαστε να τα συζητάμε και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα και στο επόμενο επεισόδιο.
Thank you.